Το διπορικό του Σταρ στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζεται. Η καμέρα κατέγραψε τα όμορφα τοπία και τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης. Μία απόδραση στην Βόρεια Εύβοια θα σας αποζημιώσει από κάθε άποψη, γιατί συνδυάζει το όμορφο φυσικό τοπίο της θάλασσας και του βουνού με πολλές δραστηριότητες για όλη την ημέρα και όλα τα γούστα. Στη Βόρεια Εύβοια, στις Καματριάδες, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα αγρόκτημα γεμάτο άλογα, να κάνετε υπασία στη φύση ή απλά να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Ένας λόγος που δεν φεύγω από τον τόπο μου είναι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η υπασία και είναι μια μοναδική αίσθηση την οποία δεν μπορεί να τη βρει σε μια πόλη. Έχετε μειώσει τις τιμές για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μαθήματα υπασίας? Βεβαίως, σε αυτούς που θέλουν να κάνουν συστηματικά υπασίας υπάρχουν πακέτα με πολύ φθηνά που μπορεί να κάνει ο καθένας. Έχουμε πολλές δραστηριότητες να κάνουμε εδώ στην επαρχία, όπως και είναι και η υπασία. Εγώ σχεδόν το απολαμβάνω καθημερινά και είναι και πολύ οικονομικά. Μετάλογα, εγώ έχω ασχολούμαι από μικρός. Δηλαδή, έκανα μαθήματα παλιά όταν ήμουν σε μικρή ηλικία. Τα αγαπάω πίστευτα τα άλογα, είναι πανέξυπνα. Είναι ένας λόγος για τον οποίο παραμένεις στο χωριό σου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εννοείται. Μετά από την βόλτα στη φύση, ο δρόμος θα σας βγάλει στα Γιάλτρα Εδιψού, όπου μπορείτε να γευτείτε τοπικά κρασιά και να ξεναγηθείτε στο Ινοποιείο. Θέλοντας να βοηθήσω την τοπική επιχειρηματικότητα, σκέφτηκα να κάνω αυτή τη δουλειά. Και η Βόρεια Εύβοια ήταν γνωστή για τα κρασιά της από την αρχαιότητα, πολυστάφυλλο συστιαία. Και από το 2003 σκέφτηκα και έκανα την δική μου επιχείρηση. Και ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή, εκτός από το να κάνει μπάνια το καλοκαίρι ή το χειμώνα να κάνει σπα, ζεστά γευματικά νερά, μπορεί να έρθει και εδώ στο Ινοποιείο να το επισκεφτεί, να δει το χώρο του Ινοποιείου, να του πούμε πώς δουλεύουμε το κρασί από το αμπέλι μέχρι και το τελικό στάδιο της εμφιάλωσης και από εκεί και πέρα να δοκιμάσει και τα κρασιά που παράγουμε. Ολοκληρώνοντας την εκδρομή σας, θα γευτείτε καλό φαγητό στις παραδοσιακές ταβέρνες μεταμουσικής και θα διασκεδάσετε μέχρι το πρωί. Έχει ωραίες παραλίες, μπορώ να πω. Ωραίες αμμουδιές, ρομαντικά μέρη. Αποδράστε στη Βόρεια Εύβοια και ανακαλύψτε την.